φτάσαμε λοιπόν στο Διατάφτα μετά από μια σκυταλοδρομία και πραγματικά σας μιλάω για έναν αγώνα για την επίτευξη αυτού του έργου. Έχουν δουλέψει πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουμε δουλέψει πάρα μα πάρα πολύ όλοι. Με τελικό τέλος πάντων αποδέχτηκε συντελεστή του έργου την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Περιμένουμε να υπογράψει βασικά και η Περιφερειάρχης, η κυρία Καλογύρου. Ουσιαστικά δηλαδή η σύμβαση αυτού του έργου ξεκινάει από σήμερα, 7 Μαρτίου, και περιμένουμε να πάνε όλα καλά και 7 Σεπτεμβρίου του 2020 να έχουν διεκπαιρεωθεί οι εργασίες της αναβάθμισης, αναδιαρρύθμισης των κτηρίων 3 και 4, που θα στεγαστεί η ψυχιατρική και παθολογική κλινική. Όσο αφορά λοιπόν το κτίριο 1, έχουμε την τύχη να έχει συνδράμει ένας πολύ αγαπητός συνάνθρωπός μας της χιώτικης κοινωνίας. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε τις μελέτες. Έχει αναθέσει σε μελετητές, σε αρχιτέκτονα, μηχανολόγο και πολιτικό μηχανικό τη διεκπαιρέωση των μελετών. Από τη στιγμή που θα έχουμε λοιπόν τις όριμες μελέτες στα χέρια μας και την αποδοχή της δωρεάς αυτής της εκπόνησης, ξεκινάμε για την ανέβρεση χρηματοδοτικού προγράμματος. Εκεί σε αυτό το κτίριο τι προβλέπετε να γίνει? Εκεί θα γίνει η επέκταση της παθολογικής κλινικής, επέκταση της καρδιολογικής κλινικής, θα στεγαστούν κάποια γραφεία γιατρών, πιθανότατα η χημειοθεραπεία και στον κάτω όροφο ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, έτσι, είμαστε στην διαπραγμάτευση. Μέσα στο 2019 θεωρείτε ότι θα δρομολογηθεί? Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι σίγουρο. Τις μελέτες στους επόμενους 2-3 μήνες θα την έχουμε στα χέρια μας. Όσο αφορά οι ιατρικές ειδικότητες, είναι πάρα πολλές προκηρύξεις σε εξέλιξη και όταν λέω σε εξέλιξη είναι στο τελικό στάδιο, στα συμβούλια κρίσης, όπου εκεί γίνεται και η επιλογή των ατόμων. Περιμένουμε θέσεις ιατρικής βιοπαθολογίας, χειρουργικής, παθολογικής ογκολογίας, ακτινοδιαγνωστικής, αιματολογίας και κάποιες άλλες τώρα που ίσως δεν θυμάμαι να σας τα πω εν τύριν του λόγου. Όσο αφορά τώρα το υπόλοιπο προσωπικό, περιμένουμε την έγκριση του προϋπολογισμού για να ξανακάνουμε τα αιτήματά μας. Ζητάμε περίπου 15 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού και άλλα 15 διοικητικού και λοιπές ειδικότητες.